Τι κι αν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 έχουν περάσει ήδη 15 χρόνια. Έργα ενταγμένα σε προγράμματα Ολυμπιακής προετοιμασίας, αλλά οι ημιτελείς στέκουν ακόμα υπενθυμίζοντάς μας τα λάθη και τις χαμένες ευκαιρίες. Το Ελλάδα 2004 ήταν μια χρηματοδότηση που ήταν ενταγμένη όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος μέσα. Άρα λοιπόν όσοι Δήμοι προχωρούσαν γρήγορα τα έργα, απορροφούσαν χρήματα. Όταν εμείς ξεκινήσαμε, αυτός ο κουμπαράς του Ελλάδα 2004 είχε πλέον αδειάσει. Δεν πήγε τίποτα λάθος. Οι πιστώσεις μετά το 2004 σταματήσανε, όπως ξέρετε όλοι. Μία εκκρεμότητα και ένα θέμα το οποίο δυστυχώς διονύζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι αδειοδοτημένο το έργο, δηλαδή έχουμε πολεοδομική άδεια, έχει ολοκληρωθεί η φάση που είναι τα μπετά και απομένει αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στα παιδιά, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το κλειστό προπονητήριο του Ασημείου, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, άρχισε να κατασκευάζεται σε οικόπεδο που αγόρασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής, βλέποντας μέσα από αυτό την ευκαιρία να προσφέρει στη νέα γενιά του τότε Δήμου Κόφινα μια διέξοδο. Θεωρούσαμε επιτακτική ανάγκη να βοηθήσουμε το Δήμο, αφού όταν δεν υπήρχε η έκταση που χρειαζόταν. Το οικόπεδο αγοράστηκε το 2002 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο την περίοδο αυτή για να παραχωρηθεί στα έργα του 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να γίνει κλειστό γυμναστήριο. Πόσα χρήματα είχε κοστίσει τον Πολιτιστικό Σύλλογο? Γύρω στις 25.000 ευρώ, πάρα πολλά χρήματα τότε για τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Και να σκεφτείτε ότι δύο μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου προβήκανε στο δανεισμό προσωπικού δανείου. Και ύστερα τα χρήματα του προγράμματος Ελλάδα 2004, που είχε στόχο τη δημιουργία ενός ολόκληρου δικτύου αθλητικών υποδομών, σώθηκαν. Με αποτέλεσμα το έργο να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Τέτοιου μεγέθους και τέτοιων προδιαγραφών αθλητική εγκατάσταση εννοείται ότι δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν, το οικόπεδο μετατράπηκε σε χωματερή, ενώ σύμφωνα με την εικόνα που αντικρίσαμε, το κουφάρι του έργου αποτελεί ιδανικό καταφύγιο για κοπάδια ζώων που κανείς δεν ξέρει αν εκεί τα μεταφέρουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους ή αν αποτελούν προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων. Από το να τελειώσουν οι πιστώσεις και να σταματήσει το έργο μέχρι του να γίνει χωματερή έχει μια απόσταση. Μετά που αφιεφέθηκε το έργο, δεν είχε την ανάλογη προστασία ούτε από τη Δημοτική Αρχή αλλά ούτε και από τον ίδιο τον κόσμο. Είναι σε σημείο απομακρυσμένο, όπως είδατε, έτσι σε σχέση με το. Άρα είναι δύσκολος και ο έλεγχος στο να βλέπουμε ποιος πάει και τι κάνει. Και τώρα πρέπει κάτι να γίνει, να προχωρήσει το έργο, να φτάσουμε στο τέλος. Τέλος πάντων, να το τελειοποιήσουμε, όπως τουλάχιστον έχουμε αυτές τις υποσχέσεις. Από τις προτεραιότητες που έχουμε βάλει είναι σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Αθλητισμού να μπορέσουμε να αποπερατωθεί. Όταν το βλέπεις έτσι εγκαταλελειμμένο και γεμάτο μπάζα, πώς νιώθετε? Θυμώ.